Πάμε στο Ναύπλιο, να βγούμε εκτός Κρήτης. Πάμε στο Τολό. Το Τολό είναι το κριτικό χωριό του Ναύπλιου. Εκεί θα συναντήσουμε τον Μανώλη το Σκαλίδη, κάτοικο Τολού, και τον Παναγιώτη τον Ιωάννου. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και Χριστούς Ανέστη. Καλησπέρα σας από το όμορφο Τολό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Κρήτη, βέβαια, έχει έρθει η καλοκαιρία και έχουμε εισέλθει στην περίοδο του καλοκαιριού. Στο, κατά κάποιο τρόπο, εντός εισαγωγικών, στο κριτικό χωριό, στο Τολό, στο Ναύπλιο, τι επικρατεί? Και εδώ περίπου τα ίδια. Τελευταία Σαββατοκύριακα, ο κόσμος, ειδικά από Αθήνα, έχει εκδράμει λίγο παράνομα βέβαια και έχει γεμίσει τις παραλίες. Εντάξει, η αλήθεια είναι το λίγο παράνομα, ή είσαι παράνομος ή δεν είσαι, αλλά λίγο παράνομα, εντός εισαγωγικών. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Εμείς βρισκόμαστε τώρα πάνω από την Τηλία Άμμο, τη μεγαλύτερη οργανωμένη πλάση του Τολού, η οποία αυτή σιγά-σιγά ετοιμάζεται για την τουριστική σεζόν. Μάλιστα, θα ανοίξουν οι επιχειρήσεις. Ποια η εικόνα, επίσημη 1η 14-15 του Μάη, τι σκηνικό θα επικρατήσει εκεί στην περιοχή, την όμορφη? Οι επιχειρήσεις εστίασης έχουν αρχίσει σιγά-σιγά λίγο. Πιο πολλοί επιχειρηματίες ετοιμάζονται. Τα μικρότερα καταλήματα, ειδικά που δεν έχουν κοινόχρησους πολλούς χώρους, επιπλωμένα διαμερίσματα, είναι σχεδόν έτοιμα να ανοίξουν από την επόμενη εβδομάδα. Και τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία, βέβαια, θα δυσκολευτούν λίγο παραπάνω και λόγω της τουριστικής κίνησης από τα αεροδρόμια. Εκεί θα υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Εμείς εξυπηρετούμαστε κατά κύριο λόγο από το αεροδρόμιο της Αθήνας, της Καλαμάτας και λιγότερο του Άραξου. Αλλά δυστυχώς φέτος υπάρχουν ακόμα προβλήματα με τις πτήσεις. Μάλιστα. Να πάρει το λόγο και ο έτερος συνομιλητής. Θα έρθετε. Να σας καλησπερίσω. Θα έρθουν οι κριτικοί του Τολού στην Κρήτη ή περιμένετε τους κριτικούς της Κρήτης που μένουν εδώ στην περιοχή σας? Επειδή το Τολό είναι αμιγός τουριστικός προορισμός και σχεδόν το 90% του πληθυσμού εδώ πέρα ασχολείται με τον τουρισμό, το πιο πιθανό είναι προς το παρόν θα περιμένουμε εσάς να έρθετε στον απομακρυσμένο τόπο σας. Και με το καλό μακάρι να μπορέσουμε και εμείς να κατέβουμε από το τέλος της σεζόν. Όπως ξέρετε, το Τολό έχει μεγάλη σχέση με την Κρήτη. Περισσότερες οικογένειες στο Τολό έχουν καταγωγή από την Κρήτη και έχουμε μια πολύ μεγάλη αγάπη προς την Κρήτη και σε όλο τον όμορφο τόπο σας. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως κάθε καλοκαίρι, δεν ξέρω πέρυσι τι επικράτησε μέσα στην πανδημία, σας επισκέπτονται κριτικοί και μάλιστα τους γνωρίζετε, τους φιλοξενείτε. Έχετε δημιουργήσει μια σχέση μεταξύ των επισκεπτών που έρχονται? Ναι, έχουμε πολλές οικογένειες που έρχονται συνέχεια. Είναι ένας πολύ οικογενειακός προορισμός στο Τολό και μας επισκέπτονται κάθε χρόνο από την Κρήτη. Όπως γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, το Τολό έχει και πολύ κοντινούς δεσμούς με την Κρήτη. Έχει γίνει αδελφοποίηση του Τολού με περιοχή στην Κρήτη. Με το Άγιος 10, ναι, με τους Άγιους 10, βέβαια. Και εννοείται ότι είναι πολύ κοντινοί οι δεσμοί μας. Μάλιστα. Υπάρχει αυτή η περιοχή που βλέπουμε τώρα με φόντα από πίσω τη θάλασσα όπου μυρίζει Κρήτη. Κακά τα ψέματα. Έχουμε και τα ορεινά από την πίσω πλευρά και έχουμε και την παραλία, το παραλιακό μέτωπο. Και την παραλία. Έχουμε πολύ όμορφες παραλίες εδώ πέρα. Ναι, αυτή τη στιγμή βλέπετε την παραλία του Τολού. Το Τολό βέβαια αποτελεί ένα μεγάλο θέρετρο. Συνολικά έχει 6.000 κλίνες δυναμικότητα. Επομένως αποτελεί και μια πάρα πολύ καλή βάση για τους επισκέπτες για να μένουν στο Τολό, να κάνουν το μπάνιο τους και να επισκέπτονται αρχαιολογικούς χώρους πολύ σημαντικούς όπως η Επίδαυρο, οι Μυκήνες. Μπορούν να πηγαίνουν και στο Ναύπλιο, εννοείται, και σε μονοήμερες εκδρομές, στις Πέτσες κτλ. Επομένως, ένας πολύ καλός προορισμός και για άλλες βουτιές σε άλλες παραλίες στην περιοχή μας, αν βαρεθούν στο Τολό, που το βλέπω πολύ δύσκολο να βαρεθούν στο Τολό. Το μήνυμά σας στους κριτικούς που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή? Την αγάπη μας. Την αγάπη μας και σας περιμένουμε. Και μακάρι να μπορέσουμε να σας δούμε και σύντομα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Πολύ καλή συνέχεια. Γεια σας.